Συνεχίζεται, αγαπητοί μου, στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως η περιγραφή της Καινής Ιερουσαλήμ, της Νέας Πόλεως, που είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία, είναι η Βασιλεία του Θεού. Και συνεχίζει στον δεύτερο στίχο του 22ου κεφαλαίου ο Άγιος Ιωάννης: «Εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εκείθεν ξύλων ζωής ποιούν καρπούς 12, κατά μήνα έκαστον αποδιδούν των καρπών αυτού, και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών. Στο μέσον της πλατείας και του ποταμού, από εδώ και από εκεί, υπάρχει το ξύλον της ζωής, το δένδρον της ζωής, το οποίο κάνει 12 καρπούς, ένα κάθε μήνα. Και τα φύλλα αυτού του δένδρου προσφέρονται δια την θεραπεία των εθνών». Ο στίχος αυτός της Αποκαλύψεως μας θυμίζει τον παλαιόν παράδεισον με το ξύλον της ζωής, το δένδρον της ζωής, ξύλον θα πει δένδρον, και το ξύλον της γνώσεως καλού και πονηρού, γράφει το βιβλίο της Γενέσεως: «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ, και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου, και το ξύλον του Ιδένε γνωστόν καλού και πονηρού». Είναι γνωστή η ιστορία των πρωτοπλάστων. Όταν υθέτησαν την εντολή του Θεού, έφαγαν από τον καρπόν του δένδρου της γνώσεως του καλού και του πονηρού, εξευλήθησαν του παραδείσου και εμποδίστησαν να δοκιμάσουν από τον καρπόν του δένδρου της ζωής. Και όπως λέγουν οι πατέρες, τούτο έγινε ή να μη το κακόν αθάνατον γέννητε. Δηλαδή ο άνθρωπος μείνει αθάνατος και μείνει αθάνατος στην πτώση του. Οπότε ο θάνατος ήταν μία φιλανθρωπία του Θεού, μία τιμωρία και ταυτοχρόνως μία φιλανθρωπία, και ήταν ένα μέσον επανορθώσεως του κακού που ο ίδιος ο άνθρωπος κατεσκεύασε για τον εαυτό του, χωρίς βέβαια δημιουργός του θανάτου να είναι ο Θεός. Εισηγητής του θανάτου είναι ο διάβολος και δημιουργός ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος παρήκουσε την εντολή του Θεού. Όπως γράφει πολύ ωραία ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας στην δευτέραν προς αυτόλικον επιστολή του, λέει: «Και τούτο δε ο Θεός μεγάλην ευεργεσίαν παρέσχε το ανθρώπο, το μη διαμείνε αυτόν εις τον αιώνα εν αμαρτία όντα». Μεγάλη ευεργεσία για να μην μείνει αιωνίως στην αμαρτία ο άνθρωπος, αλλά τρόπο τιμή εν ομοιώματι εξορισμού εξέβαλεν αυτόν εκ του παραδείσου. Τρόπον τεινά, δηλαδή βρήκε τον τρόπο του εξορισμού, της εξορίας από τον παράδεισον. Δεν είναι όμως εξορία παντοτινή. Είναι όπως ακριβώς θα έλεγε ο καθηγητής των μαθητήν: «Βγες έξω επειδή αταχθείς μέσα στην τάξη». Αυτή η αποβολή δεν είναι αποβολή παντοτινή, αλλά είναι παροδική, είναι για εκείνη την ώρα ή για εκείνη την ημέρα. Εξέβαλεν αυτόν εκ του παραδείσου, όπως δια της επιτιμίας τακτό σε τακτών χρόνων αποτίσας χρόνο την αμαρτίαν και παιδευτείς εξ υστέρου ανακληθεί». Και αφού παιδαγωγηθεί εκ των υστέρων, να ανακληθεί πάλι εις τον παράδεισον. Ήτο λοιπόν ασφαλώς μία ευεργεσία αυτό του ότι οι πρωτόπλαστοι εξευλήθησαν του παραδείσου, κάνοντες, παρακούοντες το θέλημα του Θεού,
και έτσι δεν δοκίμασαν από το δέντρο της ζωής. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό το δέντρο της ζωής είναι εις την καινούργια πόλη, στη Νέα Ιερουσαλήμ. Πάντως θα ήθελα να τονίσω, και το τονίζω κάθε φορά αυτό με κάθε τρόπο, ότι αυτή η ανάκληση των πρωτοπλάστων έγινε οντολογικά με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας είναι η ενανθρώπιση, και η οντολογική ανάκληση είναι ότι ο άνθρωπος πεθαίνει και ο Χριστός που έγινε άνθρωπος απέθανε και αναισθήθη δια να αναστήσει τον Αδάμ, δηλαδή τους ανθρώπους, τους απογόνους του Αδάμ, που σημαίνει ότι αυτή η ανάκληση, να ξαναγυρίσει κανείς πάλι πίσω στον παράδεισο, είναι οντολογική, διότι θα είμαστε με ολόκληρο το σώμα μας, με ολόκληρη την ύπαρξή μας. Εξάλλου αυτό εννοούσε και ο Απόστολος Πέτρος όταν έλεγε προς τα πλήθη, είναι στο βιβλίο των Πράξεων 3,19, ότι μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθωση καιρή αναψύξεως. Για να έρθουν, λέγει, μετανοήστε, αφήστε τις αμαρτίες σας, για να έλθουν καιρή αναψυχής από προσώπου του Κυρίου και από στήλη των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν. Θα τον ξαναστείλει δηλαδή, «Ον δι ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων», τον οποίον πρέπει να δεχθούν οι ουρανοί έως ότου πληρωθεί το σχέδιο του Θεού και θα ξανάρθει πάλι. Γι' αυτό λέγει, μετανοήσατε για να έρθουν, καιροί αναψυχής, και αυτή η καιρή της αναψυχής είναι η βασιλεία του Θεού. Ποιο είναι όμως αυτό το ξύλο της ζωής, το οποίο τώρα ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει στην καινούργια πόλη? Λέγει ο Άγιος Ανδρέας, «Ξύλον δε της ζωής, των Χριστών σημαίνεσθε εν το πνεύματι το Αγίο και περί το πνεύμα νοούμενον, εν αυτό γαρ το πνεύμα, και αυτός εν πνεύματι προσκυνείται και χορηγός εστί του πνεύματος». Είναι μια ωραία διατύπωση του εδώ, ότι το ξύλο της ζωής, λέγει, δηλώνει τον Χριστόν που είναι στο Άγιον Πνεύμα και κατανοείται με το Άγιον Πνεύμα, διότι σε αυτόν είναι το Άγιον Πνεύμα και αυτός προσκυνείται σαν Θεός με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και αυτός είναι εκείνος που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα που δίνει τα χαρίσματά του. Αυτό είναι το ξύλο της ζωής, ο Χριστός, πλάι στο ποτάμι. Πλάι στο ποτάμι. Ο ποταμός είναι το Πνεύμα του Άγιον, όπως έλεγαμε την περασμένη φορά. Δηλαδή το ξύλο της ζωής παίρνει τους χυμούς του από τον ποταμό της ζωής. Δηλαδή θα έλεγα αυτό που θυμίζει τους λόγους του Κυρίου, «Συμφέρει ημίν», είπε στους μαθητάς του, «ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Ιωάννης 16,7. «Συμφέρει σε εσάς να φύγω, από κοντά σας και να πάω στον ουρανό». Δηλαδή συμφέρει, να μεταφερθεί η ανθρωπίνη μου φύση εκεί, διότι με τον τρόπο αυτόν θα ανοίξω το δρόμο για να έλθει το Πνεύμα το Άγιον, να έλθει ο Παράκλητος και θα έρθει σε εσάς. Εγώ θα το στείλω τον Παράκλητο σε εσάς. Συμφέρει λοιπόν. Είχατε εμένα, τώρα θα έχετε το Πνεύμα το Άγιον. Εγώ είμαι μέσα στο Πνεύμα το Άγιον, διότι ο Θεός είναι ένας
και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, και η ανθρωπίνη του φύσης είναι όχι απλώς θεωμένη αλλά και λατρευτή, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Το ξύλο της ζωής, αγαπητοί μου, είναι ο Τίμιος Σταυρός, του οποίου καρπός, θαυμάσιος και εξαίσιος, και που παρέχει αυτήν την αθανασία, είναι ο σαρκωμένος και θυσιασμένος επί του Σταυρού, αυτός ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Δένδρον και καρπός. Το δένδρον λοιπόν είναι το ξύλο του Σταυρού, και ο καρπός επάνω εις των σταυρών είναι ο Ιησούς Χριστός. Τότε οι πρωτόπλαστοι εμποδίστηκαν να δοκιμάσουν τον καρπόν της ζωής, δηλαδή την αθανασία, όπως σας εξήγησα, για να μην γίνει το κακόν αθάνατον, επειδή ευρέθηκαν στην αμαρτία. Σαφώς λέγει ο Θεός εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως, να εμποδιστεί η οδός προς το δένδρον της ζωής. Εξευλήθη ο Αδάμ, για να μην πάγει και φάγει από τον καρπόν της ζωής. Τώρα οι πιστοί προτρέπονται να φάνε αυτόν τον καρπόν της ζωής για να ζήσουν. Και είναι οι λόγοι του Κυρίου που είπε, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ιωάννης 6 κεφάλαιο 53 έως 54 στίχη. Δηλαδή, εάν λέγει δε φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου, τη σάρκα τη δική μου, και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή. Και εκείνος ο οποίος θα γευθεί τη σάρκα μου και το αίμα μου, αυτόν θα τον αναστήσω εγώ την εσχάτη ημέρα. Και η εσχάτη ημέρα είναι η ημέρα η μεγάλη του Κυρίου, που θα είναι η ανάσταση των νεκρών. Ότι δηλαδή αυτός θα ζήσει μέσα στην πόλη, στην καινή Ιερουσαλήμ, γιατί εδοκίμασε το σώμα μου και το αίμα μου, που είναι ο καρπός της ζωής. Αυτοί οι 12 καρποί του δένδρου, κατά μήνα όπως μας λέγει ο καθένας, είναι μια έκφραση που δείχνει την αιωνία καρποφορία, και είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αυτός ο Χριστός μέσα στους αιώνες. Και βεβαίως και επέκεινα, όχι μόνο στον παρόντα αιώνα αλλά και στον μέλλοντα αιώνα. Γι' αυτό λέγει κάθε μήνα ένας καρπός, που σημαίνει πάντα καρποφορία. Ακόμη βλέπουμε ότι αυτή η οδός που εκλείστη στους πρωτοπλάστους να μην δοκιμάσουν τον καρπόν, ανοίγεται, και ανοίγεται με την ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Ποια είναι η οδός? Προσέξτε αυτό το σημείο. Η οδός που ανοίγεται προς το δένδρο της ζωής, της αθανασίας, είναι η ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Κάποτε ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η οδός. Προσέξτε αυτό το σημείο. Εγώ είμαι η οδός. Τι σημαίνει αυτό? Η οδός είναι ο ίδιος. Πώς? Δεν είναι μόνο η ηθική οδός, να εφαρμόσω δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού για να εισέλθω στη Βασιλεία Του, αλλά είναι και η οντολογική οδός. Όταν φάγω τη σάρκα Του και πιω το αίμα Του, αυτό ακριβώς αποτελεί την οδό για να ζήσω. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Προσέξτε αυτή τη φράση που την έχουμε τόσες φορές διαβάσει στην Αγία Γραφή και την έχουμε ακούσει τόσες φορές. Ακούσατε τώρα με αυτές τις νέες διαστάσεις. Εγώ είμαι η ζωή, η οδός και η ζωή. Μάλιστα, αυτό που είπε ο Θεός, έταξε τα χερουβίν και την φλογίνην ρομφέαν
τη στρεφωμένην φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής. Ξύλο ζωής, ο Χριστός είναι η ζωή. Η οδός, πάλι ο Χριστός. Τι θα πει να φυλάσσεται αυτή η οδός? Δηλαδή, ακόμη δεν θα εγίνεται η ενανθρώπιση. Αυτό σημαίνει εφυλάσσεται η οδός της ζωής. Δεν θα εγίνεται η ενανθρώπιση. Και τώρα γίνεται η ενανθρώπιση. Έχουμε πολύ προνομιακή θέση, παρότι βέβαια και οι προ-Χριστού δεν εζημίωσαν. Ουδής έχει ζημιώσει. Ο Θεός δεν αδικεί κανένα. Και εκείνους τους βρήκε στον άδειο ο Χριστός. Και εκεί εκήρυξε κήρυγμα πίστεως. Όμως έχουμε προνομιακή θέση, γιατί είμαστε μετά Χριστόν. Διότι αυτά τα γνωρίζουμε τώρα. Μεγάλο πράγμα αυτό. Ο Χριστός λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι η οδός και η ζωή και η μοναδική αλήθεια. Αν αυτό το πράγμα κάποτε το καταλαβαίναμε περισσότερο, δεν θα τρέχαμε σε άλλα μονοπάτια για να βρούμε την αλήθεια, να βρούμε και τη ζωή. Τι σημαίνει ότι εκείνο το δένδρον ή το εντεύθεν και εκείθεν του ποταμού? Επάνω στο θέμα, τι σημαίνει, πώς ήταν τοποθετημένο το δένδρο, είναι μια πολύ πραγμασύνη λιγάκι, δεν πειράζει. Εξάλλου βρισκόμεθα σε περιγραφές οι οποίες πολλές φορές ξεφεύγουν από τον ρεαλισμό, από τη φυσικότητα, και πηγαίνουν στο υπερφυσικό, στο περίεργο, το παράξενο, για να προκαλέσουν την προσοχή ή να εκφράσουν υπερφυείς αλήθειες. Εδώ λέγει ότι το δένδρο ήτο από εδώ και από εκεί του ποταμού. Πώς από εδώ και από εκεί? Ή από εδώ θα ήταν ή από εκεί θα ήταν? Ή περνούσε το ποτάμι από εδώ και από εκεί, οπότε το δένδρο ήταν και από εδώ και από εκεί του ποταμού? Δεν έχει πολύ σημασία. Υπάρχουν 4 ερμηνείες γύρω από το θέμα αυτό, αλλά το θεωρώ πολύ πραγμασύνη. Τι σημαίνει ότι το δένδρο της ζωής ή το εντεύθεν και εκείθεν, από εδώ και από εκεί? Γράφει ο Αρέθας: εντεύθεν κατά την παρούσα ζωή, εκείθεν κατά τον μέλλοντα αιώνα. Πράγμα. Αγαπητοί μου, το δένδρο της ζωής είναι και εδώ, είναι και εκεί. Γιατί ο Χριστός είναι και εδώ, είναι και εκεί. Γιατί Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Εκεί θα βλέπουμε τον Χριστόν, όπως θα δούμε σε ένα παρακάτω θέμα μας, θα τον βλέπουμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Εδώ ενιγματοδός, μες στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μέσα σε εκείνον τον άρτον και τον ίνον, που η γλώσσα μας πληροφορεί ότι είναι κρασί και ψωμί, αλλά όμως είναι αυτός ο Χριστός. Εδώ είναι το μυστήριο των καταπληκτικών. Και ουδής αμφισβήτησε από τους αιρετικούς ποτέ αυτό το θέμα. Γιατί αν ο Χριστός είναι αληθινός Θεός, τότε εκείνα που είπαν αληθινά. Και είναι αληθινός Θεός γιατί αναστήθηκε. Όχι διότι εδίδαξε, αλλά γιατί αναστήθηκε και αναλύθηκε στον ουρανό. Και το, θα λέγαμε, το κέντρο βάρους βρίσκεται σε αυτό το σημείο, στην Ανάστασή Του και την Επανάληψή Του και στην Πεντηκοστή. Εάν ο Θεός, το είπε ο ίδιος ο Χριστός, εάν ο Θεός απεδοκίμαζε τον Ιησού Χριστόν, διότι είπε είναι, ότι είναι ίσως με τον Πατέρα, δεν θα υπήρχε πιο φοβερό αμάρτημα να πει κανείς ότι είναι ίσως με τον Θεόν. Εάν ο Θεός απεδοκίμαζε τον Ιησού Χριστόν, δεν θα έστειλε το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Χριστός θα ήταν ο πιο αμαρτωλός στον Άδη. Αλλά ο Χριστός ανεστήθη και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι ο αληθινός Θεός. Και συνεπώς, αφού είναι αληθινός Θεός, ό,τι πει αυτό είναι. Και τι είπε? Είπε, το ψωμί και το κρασί θα είναι το σώμα μου και το αίμα μου. Και θα είναι παρατηνόμενος μέχρι να τελειώσει ο κόσμος αυτός.
μέσα στην ιστορία, παρατηνόμενος μέσα στην ιστορία. Ο Χριστός λοιπόν είναι και εδώ, είναι και εκεί. Το δέντρο της ζωής εντεύθεν και εκείθεν. Ακόμη το ξύλο της ζωής δειλεί, φανερώνει την ένθεον σοφίαν, όπως λέγει ο Αρέθας, την ένθεον σοφίαν, που οι πιστοί θα απολαμβάνουν εις το διηνεκές στη Βασιλεία του Θεού βαθυτέραν και βαθυτέραν. Κάποτε οι πρωτόπλαστοι, όταν βλέπετε να φέρουμε συνεχώς πρωτοπλάστους, διότι τα θέματα είναι παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι ο ένας πόλος του άξονος του μυστηρίου της σωτηρίας μας είναι η πρωτόπλαστη και η πτώση τους, και ο άλλος πόλος του άξονος της πίστεώς μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο νέος Αδάμ. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι δεν μας χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη? Δεν έχει έννοια η παρουσία του Χριστού εάν δεν έχω την πτώση των πρωτοπλάστων. Δεν έχει έννοια η Ανάσταση του Χριστού εάν δεν ξέρω ότι μπήκε ο θάνατος στους ανθρώπους από τους πρωτοπλάστους. Είναι θεμελιώδου σημασίας από θεολογικής πλευράς, αγαπητοί μου, η παρουσία των πρωτοπλάστων, ο παράδεισος κλπ. Γι' αυτό αναφερόμεθα συνεχώς σε αυτό το θέμα. Εξάλλου βλέπει κανείς να υπάρχουν εδώ και τα παράλληλα, δηλαδή οι παράλληλες έννοιες. Έτσι κάποτε οι πρωτόπλαστοι, όταν υπεδείχθης αυτούς το δένδρο της γνώσεως, παρετήρησαν ότι καλόν το ξύλον της βρόσιν, δηλαδή ωραίος ο καρπός του δένδρου, και ότι αρεστών της οφθαλμής ειδήν και ωραίων εστί του κατανοήσε, δηλαδή καλό, ευχάριστο και επιθυμητό. Ωραίος ο καρπός και ωφέλιμος, αλλά άκερη η βρώσης του. Κάποια μέρα οι πρωτόπλαστοι θα έτρωγαν από τον καρπό αυτόν, όχι όμως τότε, κάποια μέρα, διότι έπρεπε να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα, αλλά όταν θα έρχεται ο καιρός. Όπως το θέμα κατά συγκυρία το έχω και στο ανώτερο κατηχητικό σχολείο, θα λέγαμε σε ένα μικρό παιδάκι των 5 ετών να του δείξουμε πως ανάβουμε φωτιά με τα σπίρτα. Αυτό είναι ωφέλιμη γνώση, αλλά δεν είναι καθόλου ωφέλιμη γνώση να τη διδάξουμε σε ένα παιδί των 5 ετών, γιατί όταν θα φύγουμε θα βάλει φωτιά στο σπίτι, θα πιάσει να δοκιμάσει και θα βάλει φωτιά. Συνεπώς θα μάθει το παιδί να ανάβει φωτιά, αλλά όχι στην ηλικία εκείνη. Θα μάθει το παιδί ότι θα παντρευτεί, αλλά όχι στην ηλικία εκείνη, με τα παρεπόμενα, διότι θα καταστραφεί το παιδί αν αποκτήσει εμπειρίες στην ηλικία των 5 και των 10 ετών γύρω από τα θέματα του γάμου. Ώστε καλή είναι η γνώση, αλλά καθένα έρχεται στην ώρα του. Αυτό ακριβώς ήθελε ο Θεός, ότι ο Αδάμ έπρεπε να οριμάσει, ή τον υπηώδης ακόμη έπρεπε να οριμάσει, αλλά αυτά τα μεγάλα θέματα της ελευθερίας και της θεώσεως ζήτησε ο διάβολος να τα αποκαλύψει στους πρωτοπλάστους και να τους πει ότι έχουν δυνατότητα να γίνουν θεοί και δεν έχουν ανάγκη από τον Θεό. Μπορούν λοιπόν να γνωρίσουν χωρίς να περιμένουν. Είναι το χαρακτηριστικό των νέων της εποχής μας, που θέλουν να γνωρίσουν τη ζωή. Λέγει να γνωρίσω τη ζωή, να έχω γεύση τη ζωή. Και τους βλέπουμε τους νέους μας σήμερα μυθισμένους μέσα στο βούρκο όχι της αμαρτίας αλλά και της βιολογικής φθοράς, με την καταπλησμονή ανηθικότητα, τα ναρκωτικά κλπ. Να το κατάντημα. Το ίδιο κατάντημα έχει και ο Αδάμ και η Εύα. Το ίδιο κατάντημα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι ήταν πολύ ωραίος ο καρπός αυτός, αλλά
τώρα όμως δια του ξύλου της ζωής που βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής, οι 12, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, οι 12 καρποί του Αποστολικού χορού ανέκλειπτον των της θεογνωσίας καρπών ημίν δωρούμενοι, μας δίνουν χωρίς διάλειμμα, χωρίς έκλειψη, τον καρπό της θεογνωσίας. Τι θα πει θεογνωσία? Οι γνώσεις του Θεού. Οι γνώσεις του Θεού, οι γνώσεις αυτή η οποία μου δίνει και το μέτρο της γνώσεως της δικής μου. Πώς μπορώ να ξέρω ποιος είμαι? Τι είμαι εγώ άνθρωπος? Υπάρχουν δύο τρόποι να γνωρίσω αυτά τα δύο μυστήρια: το μυστήριο Θεός και το μυστήριο άνθρωπος. Ο ένας τρόπος είναι να γνωρίσω το Θεό για να γνωρίσω ποιος είμαι. Ο δεύτερος τρόπος είναι να γνωρίσω ποιος είμαι για να γνωρίσω το Θεό. Δηλαδή, να το πω αλλιώτικα, ή από τη φωτογραφία θα πάω στο πρωτότυπο, ή από το πρωτότυπο θα πάω στη φωτογραφία. Η θέση της σωστή, για πολλούς λόγους δεν εξηγώ τώρα, είναι αυτή: θα γνωρίσω το πρωτότυπο για να γνωρίσω τη φωτογραφία. Θα γνωρίσω το Θεό για να γνωρίσω την εικόνα του, που είμαι εγώ ο άνθρωπος. Η θεογνωσία λοιπόν μου προσπορίζει και την αληθινή ανθρωπογνωσία. Και αν δεν μάθω ποιος είμαι, θα κινούμε πάντοτε στα μονοπάτια του κακού, μέσα στα πελάγη της αμαρτίας, μέσα στα τέλματα της απελπισίας, χωρίς ποτέ να μπορέσω να βρω ποιος είμαι και πως πρέπει να ζήσω. Έτσι θα έχουν οι πιστοί αυτών των ανέκλειπτων θησαυρών, καρπών της θεογνωσίας, δωρούμενοι οι Απόστολοι προς τους πιστούς, διόν δια τον οποίον, δια τον οποίον Αποστόλων, δηλαδή δια του κηρύγματος των Αποστόλων, ο εν ιαυτός Κυρίου δεκτός και η ημέρα της ανταποδόσεως ή το προφήτη προκηρυχθήσα προκαταγγέλλεται. Με το κήρυγμα αυτό αρχίζει η νέα χρονιά. Ποια χρονιά? Ο νέος χρόνος. Ο νέος, ο αποδεκτός στο Θεό, είναι ο χρόνος της επιστροφής μας, ο χρόνος της μετανοίας μας, η αντίστροφος κίνησης. Κάποτε φεύγουμε από τον Παράδεισο, τώρα γυρίζουμε και στρεφόμεθα προς τον Παράδεισο, και ξεκινάει με τη μετάνοια. Μετανοείται ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε τα χωρία αυτά της Αγίας Γραφής, όταν γίνεται μια ανάλυση κατάλληλη, πώς μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε? Είναι πολύ σπουδαίο. Η αφετηρία της επιστροφής είναι αυτό, η μετάνοια. Το λέει και η λέξη μετάνοια. Αλλάζω, αλλάζω φρόνημα, αλλάζω αντίληψη και γυρίζω πίσω στο Θεό. Αυτή η θεογνωσία είναι η αιωνία θεολογία που θα παρέχεται στους πιστούς από τη θεωρία του προσώπου του Θεού. Αυτή η γεύση του καρπού της θεογνωσίας βεβαίως αρχίζει από τον παρόντα χρόνο, αρχίζει από την παρούσα ζωή. Ακόμη στους καρπούς αυτούς υπάρχει και η αιωνία, η υπόσχεση των αιωνίων αγαθών, η υπόσχεση του Χριστού ότι θα μας δώσει τους αιωνίους, την αιωνία μακαριότητα. Ο ποταμός αυτός που είναι το Πνεύμα το Άγιο και που παρέχει ο Χριστός είναι η τροφή μας ακόμη και εδώ και εκεί, και στον παρόντα κόσμο και στο μέλλοντα κόσμο, διότι θα λεγόμεθα ότι είναι θα πνευματικοί άνθρωποι. Και εδώ λεγόμεθα πνευματικοί άνθρωποι, εκεί λέμε θα έχουμε πνευματικά σώματα, όχι άειλα, όχι άειλα, αλλά διεπόμενα από το Πνεύμα το Άγιο, όχι από τους βιολογικούς δόμους, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε λοιπόν ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η τροφή μας και εδώ και εκεί, και για μας
και δια τους αγγέλους. Γι' αυτό, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, ξύλων ζωής λέγονται και οι πιστοί, τροπικός, ονομασμένους κατά μετοχήν και μίμησιν του της ζωής ξύλου Χριστού. Και εμείς λεγόμεθα δένδρα, δένδρα της ζωής, ξύλα της ζωής, και εμείς οι πιστοί, τροπικά, κατά μίμηση του Χριστού. Και είμεθα στο ποτάμι και παίρνουμε τους χυμούς, δηλαδή από το Πνεύμα το Άγιον, και ποτίζει τους παραπεφυτευμένους αυτό Αγίους, και ποτίζει τους Αγίους που είναι φυτεμένοι από εδώ και από εκεί στις όχθες του ποταμού. Μάλιστα θυμηθείτε στον πρώτο ψαλμό που λέγει ότι το δένδρο είναι φυτεμένο, παρομοιάζεται ο πιστός με δένδρον, το οποίο είναι παρά τας διεξόδους των υδάτων. Διέξοδοι υδάτων είναι οι εκβολές ενός ποταμού, και εκεί έχει όλη τη δυνατότητα να πίνει νερό όσο θέλει το υδροχαρές αυτό δένδρον, το οποίο θα δώσει τον καρπό του στον καιρό του, και το φύλλον αυτού ουκ απορροήσεται, δεν θα χυλωροήσουν τα φύλλα, δηλαδή θα πέσουν τα φύλλα του, θα είναι πάντοτε αηθελές. Αυτό το δένδρον με το οποίο παρομοιάζεται, στον πρώτο ψαλμό σας είπα, παρομοιάζεται ο κάθε πιστός, αυτό είναι που σας λέγω τόση ώρα. Μια πολύ ωραία εικόνα επάνω ακριβώς σε αυτό το θέμα έχει ο προφήτης Ιεζεκίλ, ότι ο κάθε πιστός είναι ένα δένδρο ζωής. Όταν βλέπει εκείνο τον ποταμό, με τον υπερφυή εκείνο ποταμό, να πηγάζει από τα πρόθυρα του ναού και να εκβάλλει στην νεκρά θάλασσα, σημειώνει και ιδού, είναι το 47 κεφάλαιο, και ιδού επί του χείλους του ποταμού δένδρα πολλά σφόδρα ένθεν και ένθεν, από εδώ και από εκεί δένδρα πολλά στο ποτάμι, που είναι το Πνεύμα του Θεού που ξεκινάει από το ναό και χύρεται στην νεκρά θάλασσα και δίνει ζωή στην νεκρά θάλασσα. Παν ξύλων βρόσιμων, ου μη παλαιωθεί επ' αυτού, δεν θα παλιώσει, δεν θα γυράσει ποτέ κάθε δένδρο που έχει βρόσιμους καρπούς, ουδε μη εκλείπει ο καρπός αυτού, ούτε θα λείψει ποτέ ο καρπός του. Της κενότητος αυτού πρωτοβολήσει, διότι τα ύδατα αυτών εκ των Αγίων ταύτα εκπορεύεται, γιατί τα νερά του ποταμού φεύγουν από τα Άγια, δηλαδή από το ναό, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού που από τον Πατέρα εκπορεύεται και από τον Υιόν στέλλεται. Και έστε ο καρπός αυτών εις βρόσιν και ανάβασης αυτών εις υγείαν. Προσέξτε αυτό το τελευταίο ημιστήχιον, ότι ο καρπός εις βρόσιν και ανάβασης θα πει φύλλα, και τα φύλλα προσφέρονται για να παρέξουν την υγεία. Θυμηθείτε αυτό. Τι λέει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών. Βλέπετε συμφωνία παλαιάς και καινής διαθήκης. Δηλαδή σημαίνει ότι και τα φύλλα του δένδρου έχουν θεραπευτικές ιδιότητες για τους πίστους όλων των εθνών που θα έχουν σωθεί. Ποια είναι αυτή η θεραπευτική ιδιότητα? Είναι η ζωή. Είναι το παν, δηλαδή στην Βασιλεία του Θεού θα είναι αιωνία ζωή και άφθαρτος. Εν τούτης υπάρχει μία διαφοροποίηση. Προσέξτε κάτι εδώ, κάτι που θα ζηλεύατε και που ίσως θα είναι η μόνη, θα λέγαμε, ζήλια μας στη Βασιλεία του Θεού. Θα μου πείτε, μπορεί να υπάρχει καμία ζήλια στη Βασιλεία του Θεού? Προσέξτε. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας, τους καρπούς τρώγουν οι ενεκατό καρποφορήσαντες, φύλλα δε οι ενεξήκοντα και εντριάκοντα. Όσοι γαρφύλων και καρπών εστίν η διαφορά, το σάφτηκε των τότε σωζωμένων.
Ποιοι τρώγουν τους καρπούς εκείνου του δένδρου, εκείνου που εκαρποφόρησαν 100 στην πρώτη ζωή? Ποιοι τρώγουν τα φύλλα εκείνου του δένδρου, τα οποία ομοίως δίδουν την αθανασία και την αυτασία? Τρώγουν εκείνοι που εκαρποφόρησαν 60 και 30. Θυμόσαστε εκεί που λέγει στην παραβολή του σπορέως ο Κύριος ότι καρποφορεί, λέγει, ότι αποδίδει 100 φορές ή 60 φορές ή 30 φορές ένα στάχι στην καλή πηγή? Εδώ κάνει μια διαφοροποίηση αποδόσεως του κάθε πιστού. Δεν είμαστε, αγαπητοί μου, Παύλοι αναφυσβήτη. Δεν είμαι θα Χρυσόστομη, δεν είμαι θα Αντώνη, αλλά είμαι θα κάποιοι πιστοί. Εκείνοι εκαρποφόρησαν 100, εμείς 60, 30. Και εμείς καρποφορούμε λίγο, λιγότερο από εκείνους, πολύ λιγότερο από εκείνους. Λοιπόν, όση διαφορά, λέγει, υπάρχει ανάμεσα στον καρπό και τα φύλλα, τόση θα είναι και η διαφορά ανάμεσα στους σωζωμένους. Προσέξτε αυτό. Τον μεν ήτον, τον δε πλοίον δοξαζομένων. Άλλοι λιγότερο θα δοξάζονται, άλλοι περισσότερο θα δοξάζονται εις την Βασιλεία του Θεού. Τον μεν, συγγνώμη, ως γέγραπτε, άλλη δόξα ηλίου και άλλη σελήνης και άλλη δόξα αστέρων. Το είπε και ο Απόστολος Παύλος. Αστήρ, αστέρος, διαφέρει εν δόξη. Και μονέ πολλέ παρά το πατρί, το είπε ο Χριστός αυτό, πολλές κατοικίες παρά το πατρί, που είναι ο πατέρας, δηλαδή, του οίκου, τον μεν ήτονος, τον δε πλοίωνος, αξιούσε λαμπρότητος, άλλοι πιο λίγο, άλλοι πιο πολύ, κατά την εκάστου αναλογίαν των πράξεων. Είναι πολύ φυσικό, όπως και υπάρχει και διαφοροποίηση, σας το έχω άλλοτε πει, και ίσως κολλασμένους. Δεν τιμωρούνται όλοι το ίδιο, όπως και στη Βασιλεία του Θεού δεν θα δοξάζονται όλοι το ίδιο. Αλλά εκείνο που έχει βέβαια πάρα πολύ σημασία είναι ότι όλοι θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού. Τι σημαίνει ότι το δένδρο της ζωής είναι στο μέσο της πλατείας? Αυτό που σας είπα ήδη. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, λέγει ότι τόσο το δένδρο της ζωής όσο και το δένδρο της γνώσης του καλού και του πονηρού ήταν στο κέντρο του παραδείσου. Εδώ σημαίνει, λοιπόν, ότι έχουμε ομοίως το μέσο της καινούργιας πόλεως το δένδρο της ζωής. Εκείνο στον παράδεισο τον παλιό είναι τύπος του άλλου, τύπος του άλλου, δηλαδή του πρωτοτύπου της Βασιλείας του Θεού. Τι σημαίνει? Ότι όλοι οι σωζόμενοι, παρά των βαθμών δόξης που σας είπα, θα έχουν όλοι κοινή θέα του προσώπου του Χριστού. Όλοι θα βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού, διότι παράδεισος, Βασιλεία Θεού, αυτό σημαίνει θέα του προσώπου του Χριστού. Αλλά προσέξτε, μόνο εκείνο που θα αλλάξει θα είναι η διαφοροποιημένη θεολογική, εν κυρία ενία η λέξη θεολογική, η θεολογική κατανόηση, και συνεπώς από αυτήν η μακαριότητα των πιστών και θεατών και οικιστών της πόλεως εκείνης. Δηλαδή ο καθένας θα κατανοεί περισσότερο και θα απολαμβάνει περισσότερα μακαριότητα, διότι έτσι θα έχει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στη γνώση του Θεού, σε αυτήν που σας είπα προηγουμένως, την θεογνωσία. Αλλά και τυπικά, θα λέγαμε τεχνικά,
Κάτι παρόμοιο γίνεται και εδώ στον παρόντα κόσμο. Ο Χριστός, το δέντρο της ζωής, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αποτελεί την κεντρική θέση και της Θείας Λειτουργίας και της Λατρείας, αλλά και την κεντρική θέση του ναού. Θα μου πείτε, δεν είναι στο κέντρο του ναού. Θα μου πείτε ότι είναι μέσα στο ιερό η Αγία Τράπεζα. Στην αρχαία εκκλησία η Αγία Τράπεζα ήταν στο κέντρο του ναού και μπορούσαμε να πούμε τότε ότι ένας ορισμός της εκκλησίας, μια έκφραση τι είναι η εκκλησία, είναι τούτο: η συγκέντρωση και η μετοχή περί την Αγίαν Τράπεζα, περί την Αγίαν Τράπεζα. Ο λαός είναι στο κέντρο, κατά απομίμηση της κυβωτού, της σκηνής του μαρτυρίου που ήταν στο κέντρο του στρατοπέδου των Εβραίων εις την έρημο. Ήταν λοιπόν κάποτε στο κέντρο. Λόγοι άλλοι, τεχνικοί, έκαναν να τοποθετηθεί στην άκρη. Η πρώτη δόμηση, θα λέγαμε, των εκκλησιών ήταν η βασιλική. Και δηλαδή ο ρυθμός βασιλική, αρχιτεκτονικός ρυθμός, αυτός ο ρυθμός δεν επενοήθη από τους χριστιανούς, αλλά ευρέθηκε, διότι τα κτίρια τότε, τα δημόσια κτίρια, είχαν αυτήν την μορφή. Πάρτε τη στοά του Ατάλου, που είναι κάτω από την Ακρόπολη, είναι ένα μακρόστενο κτίσμα. Αυτή η στοά του Ατάλου είναι βασιλική, έτσι λέγεται. Συνεπώς, αυτό το μήκος όπως ήταν δεν διευκόλυνε να γίνει στο κέντρο των μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Τοποθετείται στο άκρον, και μάλιστα εκεί γίνεται μια άλλη παρομοίωση, ότι και ο επίσκοπος ήταν πίσω από την Αγία Τράπεζα, δεν ήταν εδώ στο Δεσποτικό, ήταν πίσω, και οι πρεσβύτεροι ήταν πίσω από την Αγία Τράπεζα, εκτός από έναν ο οποίος ιερουργούσε, οι άλλοι ήταν γύρω-γύρω στα... σε κάποια καθίσματα περί την Αγία Τράπεζα. Και εκεί λέγει, παρετήρει ο επίσκοπος όλο το λαό που υπήρχε μέσα σε αυτό το μακρόστενο κτίσμα, την μακρόστενη αίθουσα, η οποία παρομοιάζεται με ένα πλοίο, και είναι στην πρίμνη ο καπετάνιος και παρακολουθεί όλη την κίνηση του πλοίου. Αυτά βέβαια είναι τεχνικά στοιχεία, δεν έχουν και πολύ σημασία. Σημασία έχει ότι κεντρική θέση κατέχει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο δια να είναι ορατή όσο και δια να είναι μεθεκτή, δηλαδή να τη βλέπουμε και να γινόμεθα κοινωνή, να γινόμεθα μεθεκτή του μυστηρίου, να μετέχουμε δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό σημειώνει, συγγνώμη, μάλιστα, ώστε γι' αυτό το λόγο είναι στο κέντρο της πλατείας το δέντρο της ζωής. Και συνεχίζει την περιγραφή του ο Άγιος Ιωάννης. Και παν κατάθεμα που καίστε έτσι. 22,3. Και κάθε κατάρα δεν υπάρχει εκεί. Κατάθεμα σημαίνει ανάθεμα, αλλά για να τονιστεί η έννοια γράφεται κατάθεμα. Σημαίνει αφενός μεν κατάρα, αφετέρου αφορισμός ή χωρισμός. Εξάλλου αυτό θα πει αφορίζω. Θα πει βγάζω από τα όρια. Βγάζω από τα όρια. Όταν λέμε η εκκλησία αφορίζει έναν πιστόν, σημαίνει τον εβγάζει από τα όρια της. Και ξέρετε ποια είναι τα όρια της εκκλησίας? Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το κέντρο. Το σύνορο αυτό λέγαμε, ότι είναι το κέντρο. Και ταυτόχρονα είναι και τα όρια. Να φανταστείτε ένα κύκλο.
Η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο του κύκλου και η περιφέρεια του κύκλου. Όταν θέλει κάποιον να τον αφορήσει η Εκκλησία, να τον βγάλει από τα όρια, του κόβει τη Θεία Κοινωνία. Κόπτω τη Θεία Κοινωνία, δηλαδή δεν επιτρέπω να κοινωνήσεις, σημαίνει αφορισμός. Τρομάζεται? Επιθυμώ. Τρομάζεται? Ναι. Καλά κάνετε να τρομάξετε. Γιατί πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις να κοινωνούμε συχνά. Αλλά για να κοινωνούμε συχνά, θα το πω άλλη μια φορά, πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις. Όταν ο πνευματικός σου πει δεν θα κοινωνήσεις, τι φταίει εκείνος? Δίνει το σώμα του ο ίδιος? Έχω εγώ τίποτα να ζημιώσω, να βγάλω από τον εαυτό μου, να τσιγκουνευτώ? Να μην σε αφήσω να κοινωνήσεις. Απλούστατα, γιατί σημαίνει δεν έχει τις προϋποθέσεις. Αδελφέ μου, έχει τις προϋποθέσεις και τότε θα κοινωνείς και θα είσαι εντός της Εκκλησίας και όχι εκτός. Διότι δεν κοινωνώ σημαίνει είμαι έξω από τα όρια της Εκκλησίας. Δηλαδή είμαι εν αφορισμό. Είναι το από και το όριον. Το όριον πενιδασία, να μην σας τα λέγω, τα ξέρετε. Μας τρομάζει όμως η λέξη αφορισμός. Μας τρομάζει. Θα πει χωρισμός, χώρια. Δεν έχεις καμία θέση μέσα στην Εκκλησία. Προφανώς λοιπόν, στη σκέψη του Ιερού Ευαγγελιστού, όταν λέγει ότι και παν κατάθεμα ουκέστε έτσι, εκεί δεν υπάρχει πια κανένα κατάθεμα, δηλαδή χωρισμός, αφορισμός και κατάρα, έχει στο νου του πάλι τον αρχαίο παράδεισο, από τον οποίο οι πρωτόπλαστοι εδέχθησαν και την κατάρα, όχι βέβαια οι ίδιοι, αν θέλετε να κρυβολογήσω, αλλά και των αφορισμών. Δηλαδή εξευλήθησαν του παραδείσου. Να πω στο γράφει αυτό η Γένεση. Ο Θεός λέγει στον Αδάμ, επί κατάρατος η γη εν της έργης σου. Προσέξτε, ούτε τον Αδάμ κατηράστη ο Θεός, αυτό θα τον ανακαλούσε. Ούτε την γη κατηράστη. Μα δεν λέγει επί κατάρατος η γη? Όχι, δεν καταργέται ο Θεός τη γη. Ο Θεός τα έργα του δεν τα καταργέται. Αλλά τι θα πει? Η γη στα έργα σου. Όχι η γη αυτή καθεαυτήν, αλλά όταν εσύ πιάνεις να κάνεις μια δουλειά, αυτό θα είναι επί κατάρατο. Δηλαδή με άλλα λόγια, δεν θα έχεις προκοπή. Αυτό σημαίνει. Θα σπέρνεις και άλλοτε θα βρέχει πολύ και άλλοτε θα βρέχει λίγο. Άλλοτε θα έρχεται το σκουλίκι και άλλοτε θα έρχεται η ξηρασία και άλλοτε η πλημμύρα και δεν θα μπορεί να προκόψει τόσο όσο για να ζεις. Και πάντα θα μένεις με την αγωνία. Θα έχω καλή μεσοδία μου? Θα πάνε καλά οι δουλειές? Δεν το ξέρουμε. Γιατί? Διότι είναι επικατάρατος η γη, όχι η γη, στα έργα μας επάνω, εν τι επιτελέσει των έργων μας. Και το άλλο, και εξέβαλε τον Αδάμ και κατόκισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου. Τον έβγαλε από τον παράδεισο. Αυτό τι θα πει τον έβγαλε? Είναι το κατάθεμα. Και το ένα κατάθεμα και το άλλο κατάθεμα. Δηλαδή έφυγε, βγήκε, χωρίστηκε, αφορίστηκε ο Αδάμ. Εξευλήθη του παραδείσου. Η έννοια συνεπώς όλου του στίχου που σας διάβασα είναι ότι στην καινούργια Ιερουσαλήμ δεν πρόκειται να επαναληφθεί ούτε κατάρα, ούτε απομάκρυνσης, ούτε ομαδική, ούτε ατομική. Όποιος μπει μέσα δεν βγαίνει πια. Δεν υπάρχει περίπτωση πτώσεως στην καινούργια Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει περίπτωση αποβολή από την καινούργια Ιερουσαλήμ. Αυτό θα πει και παν κατάθεμα ουκέστε έτσι. Δεν υπάρχει εκεί πλέον ούτε αφορισμός ούτε κατάρα. Γι' αυτό σημειώνει και ο προφήτης Ζαχαρίας 14,11, κατοικήσουσιν εν αυτή τη καινή Ιερουσαλήμ, δηλαδή και ανάθεμα ουκέστε έτσι. Και κατοικήσει η Ιερουσαλήμ
πεπιθώτος, με τα πεπιθήσεως ότι τίποτα από αυτά πια δεν πρόκειται να συμβούν. Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου εν αυτή έστε. Και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό. Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου είναι σε αυτήν την πόλη. Θα είναι έστε. Και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν. Προσέξτε εδώ. Κοινός ο θρόνος του Θεού, υπονοουμένου του πατρός μετά του αρνίου. Δεν λέγει θρόνι, αλλά λέγει θρόνος. Ο θρόνος του Θεού και του αρνίου. Μπορούν να καθίσουν σε μία καρέκλα δύο άνθρωποι? Δεν μπορούν να καθίσουν. Πώς λοιπόν εδώ είναι ένας θρόνος, είναι δύο τα πρόσωπα? Εδώ θέλει να δείξει με το να πει θρόνος και όχι θρόνι, το ισότιμον πατρός και ενανθρωπίσαντος Υιού. Είναι μεγάλο πράγμα. Πατήρ και Υιός είναι ομόθρονοι, έχουν κοινών θρόνων. Είναι άξιον προσοχής ότι ο πατήρ είναι ομόθρονος όχι μετά του Υιού, αλλά μετά του Υιού του ενανθρωπίσαντος. Δηλαδή όχι μετά του Υιού ως δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, αλλά ως θεανθρώπου του Υιού του Θεού. Ως θεανθρώπου, δηλαδή μπαίνει και η ανθρωπίνη φύση. Είναι σαφές το κείμενο. Θα το ξαναδιαβάσω. Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου, που δείχνει την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, του Υιού του Θεού, στη Βασιλεία του Θεού. Και είναι ομόθρονοι ο πατήρ και ο θεάνθρωπος Ιησούς. Αυτή η ανθρωπίνη φύση, δηλαδή με άλλα λόγια, η οποία είναι η δική μας φύση, αυτή που πήρε από τη Θεοτόκο ο Χριστός, από τη φύση μας, από την ανθρωπίνη μας φύση, ανήλθε μέχρι του θρόνου της θεότητος, που δείχνει αυτήν την μεγίστη τιμή της ανθρωπίνης φύσεως. Λέμε άνθρωπος. Άνθρωπος, ό, αν ξέραμε τι είναι ο άνθρωπος. Σας έλεγα στην αρχή, για να μπορέσω να γνωρίσω ποιος είμαι, πρέπει να έχω θεογνωσία, πρέπει να μελετήσω ποιος είναι ο Θεός και εμπροκειμένου ποιος είναι ο Χριστός. Διότι ό,τι συμβαίνει στον Χριστό συμβαίνει σε μένα, σε μένα τον άνθρωπο. Γι' αυτό το κριτήριο της ανθρωπίνης γνώσεως είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι άνθρωποι όταν δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό έχουν απώλεια κριτηρίων ανθρωπολογικών. Δεν μπορούν πλέον να γνωρίζουν τι είναι ο άνθρωπος. Και έτσι τους σκοτώνουν, τους αδικούν, τους κάνουν σαπούνι. Ακόμη εδώ βλέπουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι και η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού, του Υιού δηλαδή, είναι λατρευτή. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι λατρευτή. Δηλαδή θα το δούμε στη συνέχεια, ένεκα της υποστατικής ενώσεως ανθρωπίνης και θείας φύσεως εις τον Υιόν. Αυτή η υποστατική ένωση, γιατί έχουμε ένα πρόσωπο, δεν έχουμε δύο πρόσωπα. Έχουμε ένα πρόσωπο, αλλά έχουμε δύο φύσεις, την θεία και την ανθρωπίνη. Και αυτή η ισοτιμία του Υιού που ενυνθρώπησε μαζί με την ανθρωπίνη φύση αχωρίστως εις τους αιώνας των αιώνων, φαίνεται
εις αυτό το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όπως και εδώ. Εδώ τι μας λέγει? Ο θρόνος είναι κοινός του Θεού και του αρνίου. Ακούστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σταχυολογώ 2-3 μόνο από το πλήθος θέσεων που έχει ο Άγιος Ιωάννης. Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Είτε ο Λόγος Θεός πάντοτε, και ο Λόγος σάρξε γένετο. Ο Λόγος λοιπόν πάντα προς τον Θεόν, και ο Λόγος έγινε άνθρωπος, έγινε σάρξη. Ιωάννης 5:23, είναι απάντες, λέγει ο Χριστός, τιμώσει τον Υιόν καθώς τιμώσει τον Πατέρα, ώστε όλοι να τιμούν τον Υιόν όπως και τον Πατέρα. Δηλαδή ισοτιμία, ισοτιμία. Αυτό θα πει ότι έχουν ίσους θρόνους, έναν, όχι ίσους θρόνους, έναν θρόνο, ισοτιμία. Ο μη τιμών των Υιών ούτιμα τον Πατέρα, τον πέμψαντα αυτόν. Εκείνος ο οποίος δεν τιμάει τον Υιόν, δεν τιμάει τον Πατέρα. Είναι απερίφραστος ο Ευαγγελίστης Ιωάννης. Για να μην πω και κάτι άλλο που λέγει, αυτός που δεν έχει τον Υιόν δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Δηλαδή είναι άθεος. Ακούστε έννοια, την έννοια της αθείας. Άθεος. Θα λέγαμε με αυτήν την έννοια οι Εβραίοι είναι άθεοι. Αφού δεν έχουν τον Υιόν, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα. Είναι άθεοι, χωρίς Θεόν. Ιωάννης 10:30, εγώ και ο Πατήρ ένας μεν. Είδατε η ισοτιμία. Ποιος εγώ? Εγώ που σας μιλώ εσάς τώρα. Δηλαδή πως είμαι εγώ που σας μιλάω τώρα? Θεάνθρωπος. Όχι ως Θεός, ως θεάνθρωπος είμαι ένα με τον Πατέρα. Βλέπετε παρακαλώ εδώ πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Αναφερόμενος στη λατρεία, ο Άγιος Ιωάννης λέγει αυτό, και συνυπονοεί, θα το πει λίγο πιο κάτω, και τον Πατέρα και τον Υιόν ως ομοουσίους. Ποιος είναι ο θρόνος του Θεού? Λέγει ο Άγιος Ανδρέας, η γινόμενη θρόνος Θεού δια της εναυτής του δεσπότου αναπαύσεως, αυτή της πόλεως εκείνης οι κύτορες έσονται. Ο θρόνος του Θεού θα είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλεως. Δεν το είπε ο Χριστός? Πώς επαληθεύεται? Ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό το ανθρώπο το πιστό πείσομεν. Να λοιπόν ότι ο κάθε πιστός, όλοι οι πιστοί θα είναι κατοικητήριον του Αγίου Τριαδικού Θεού. Δηλαδή θα είναι ο θρόνος οι ίδιοι οι πιστοί. Εδώ χρησιμοποιείται το ρήμα λατρεύω, που έχει μια απόλυτη σημασία. Έχει απόλυτη σημασία το λατρεύω. Και το λατρεύω αναφέρεται και εις τον Πατέρα και εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν. Αλλά αυτή η λατρεία στον ενανθρωπίσαντα Υιόν είναι απόλυτη? Είναι απόλυτη, με όλες τις διαστάσεις που θα απαιδίδεται η λατρεία στο Θεό. Αλλά επειδή η ώρα πέρασε και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, και επειδή στην εποχή μας υπάρχει ο νέο αριανισμός, θα πρέπει διεξοδικά με τη βοήθεια του Θεού να το αναλύσουμε πρώτο Θεός την ερχομένη Κυριακή.